Είχα μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με τη διοίκηση και το σωματείο των εργαζομένων της ΔΕΙΑΧ σχετικά τόσο με τη διαχείριση του νερού στον ομό Χανίων, όσο και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα έργα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Η διοίκηση με ενημέρωσε για όλα τα έργα που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό και οι εργαζόμενοι με ενημέρωσαν για την υποστελέχωση, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως επίσης και τις ανησυχίες τους σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Μένει όμως να εξεταστούν λεπτομέρειες στις καινούργιες υπουργικές αποφάσεις που αναμένονται να εκδοθούν σχετικά με τεχνικά ζητήματα και λεπτομέρειες, οι οποίες θα καθησυχάσουν όλες τις ανησυχίες των εργαζομένων. Είμαστε στο πλευρό τους, στις διεκδικήσεις τους και πιστεύω κι εγώ ότι το νερό πρέπει να παραμείνει δημόσιο αγαθό, όπως είναι και η επιθυμία και η θέση, η σταθερή θέση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.